ευσεβείς ακροατές. Χαίρομαι διότι σας βλέπω απόψε, αν και η μέρα δεν είναι κατάλληλος λόγω των εκλογών. Χαίρομαι διότι σας βλέπω όλους συγκεντρωμένους εδώ εις τον ναό των Αγίων Αναργύρων. Είναι καιρός οι χριστιανοί να δώσουμε ένα μάθημα στον κόσμο. Και όπως ο κόσμος γεμίζει τα μαντριά του διαβόλου, τα θέατρα του σινεματογράφους, έτσι και εμείς οι χριστιανοί να γεμίσουμε τις εκκλησίες του Χριστού μας. Μας, αγαπητοί μου χριστιανοί, η πατρίς μας είναι μία χώρα πτωχή, είναι μικρά σε έκταση, είναι μικρά σε πληθυσμό. Άλλες χώρες είναι μεγάλες και τρανές, έχουν εκτεταμένα σπηλιάδες, κάμπους μεγάλους, έχουν ποτάμια με πλεούμενα, έχουν εδάφη πλουσιότατα, έχουν εργοστάσια τεράστια, έχουν στρατούς και στόλους. Είναι χώρες πλούσιες και μεγάλες. Και αυτές οι μεγάλες και οι πλούσιες χώρες, τα κράτη τα μεγάλα, αυτά βλέπουν τη μικρά μας πατρίδα με ένα βλέμμα περιφρονήσεως. Κι όπως ένας καπετάνιος που είναι πάνω σε ένα μεγάλο καράβι, σε ένα υπεροκειάνιο, βλέπει με κάποιο βλέμμα περιφρονήσεως ένα μικρό βαρκάκι που πλέει κοντά στο υπεροκειάνιο, κι όπως ένας πλούσιος βλέπει με βλέμμα υποτιμήσεως ένα πτωχό ζητιάνο, έτσι και τα μεγάλα κράτη, τα ισχυρά κράτη, βλέπουν με βλέμμα υποτιμήσεως τη μικρά μας χώρα και μας ονομάζουν χώρα υποανάπτυκτων, ότι τάχατες τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, ότι είμαστε τροποντινά σαν τους άγριους κάτω Ζουλού που κατοικούν κάτω στην άγρια Αφρική. Αλλά πλανώνται αυτά τα μεγάλα έθνη, γιατί η αξία ενός δεν εξαρτάται από τον όγκον. Μπορεί να έχω στα χέρια μου ένα μικρό διαμάντι, ένα μικρό διαμαντάκι αξίζει περισσότερο από ένα βουνό πέτρες. Και ένα μικρό πουλάκι, ένα ιδόνι που κελαλάει, έχει πιο μεγάλη αξία από ένα άγριο πουλί, από ένα γήπο, από ένα κόρακα. Και μια μικρά χώρα μπορεί να έχει αξία πιο μεγάλη από κάποια άλλη μεγάλη χώρα. Η αξία ενός κράτους, ενός έθνους, δεν μετρέται με τα στρέμματα. Η αξία ενός κράτους μετρείται με άλλα πράγματα. Ένα κράτος, μια χώρα έχει αξία όχι από τα στρέμματα, όχι από τα μεταλλεία, όχι από τους στόλους και τους στρατούς, όχι από τα εργοστάσια, τα ηλεκτρικά και από τις καμινάδες που βγάλουν καπνό και σκιάζουν τον ήλιο, αλλά η αξία ενός κράτους είναι μεγάλη από τις ιδέες, αν έχει ιδέες και ιδανικά, ή αν έχει αισθήματα μεγάλα, ή αν έχει να παρουσιάσει θυσίας και αγώνας για το κοινό καλό. Και η μικρά μας πατρίδα έχει κάτι να παρουσιάσει που δεν έχουν να παρουσιάσουν όλα τα έθνη. Ποιο είναι αυτό που μπορεί να καυχαίται η πατρίδα μας? Εκείνο που πρέπει να καυχαίται η πατρίδα μας περισσότερο από όλα τα έθνη είναι κάτι, αδελφοί μου, είναι κάτι που σήμερα υποτιμάται και περιφρονείται. Είναι η πίστη. Αυτή, λέει, η νίκησα των κόσμων, η πίστη μόνο. Είναι η πίστη η Ορθόδοξος. Αυτή είναι το καύχημά μας. Αυτό είναι εκείνο που δίνει αξία, περιεχόμενο και βάθος στο έθνος μας. Δυστυχώς και εμείς ακόμα οι Έλληνες που κατοικούμε την γωνιά αυτή,
Δεν έχουμε εκτιμήσει όπως πρέπει αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, αυτή την ιεράν παρακαταθήκη που μας έδωσαν οι προγονείς μας. Μοιάζομαι σαν ένα χωριάτη που κάποτε ένας αγράμματος χωριάτης του έπεσε στα χέρια κάποιο λαχείο. Και αυτός δεν ήξερε να διαβάσει, είδε απάνω γράμματα, σφραγίδες, νούμερα, μα δεν ήξερε τίποτε. Το πέρασε το χαρτάκι αυτό το λαχείο, πως είναι κάτι τυποτένιο χαρτάκι, το πήρε, το σκίσε και το έριξε στη φωτιά. Κι όμως αυτό το χαρτάκι με τις σφραγίδες που είχε απάνω ένα νούμερο, εκέρδιζε τον πρώτο λαχνό. Έτσι λοιπόν και εμείς είμαστε σαν το χωριάτι των αγράμματων, που έχουμε στα χέρια μας ένα τσέπ, έχουμε στα χέρια μας ένα λαχείο, το πρώτο λαχείο. Σε εμάς έλαχε ο Κύριος, ο μεγάλος Κύριος, δεν είναι τίποτα αυτά τα λαχεία. Μέσα άγγελος Κυρίου έβγαλε για το κάθε έθνος το λαχείο του, το λαχνό του, και σε εμάς τη μικρά μας πατρίδα δεν έδωσε πλούτη μεγάλα και υλικά, αλλά μέσα στο έθνος μας έλαχε ο Κύριος, ο μεγάλος Κύριος και η μεγάλη Αποστολή. Και εμείς είμαστε σαν το χωριάτι, που δεν είμαστε εις θέση να εκτιμήσουμε αυτή την αξία την μεγάλη του έθνους μας, αυτή που λέγεται Ορθοδοξία. Βέβαια, στη μικρά μας γωνιά είμαστε περίπου 8 εκατομμύρια Έλληνες. Τα 98, τα 98 εκατοστά των Ελλήνων είναι Ορθόδοξοι. Επάνω στις ταυτότητες των γράφει φρίσκεμα Ορθόδοξος Χριστιανός. Η αστυνομία κουράστηκαν τα χέρια, κουραστήκανε τα χέρια των αστυνομικά τμήματα να γράφουν Ορθόδοξος Χριστιανός, Ορθόδοξος Χριστιανός, Ορθόδοξος Χριστιανός. Είμαστε όλοι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έχουμε όλοι μας ονόματα χριστιανικά, και άντρες και γυναίκες. Και βγήκαμε όλοι μέσα από τις πολυβήτρες της Ιεράς. Και έχουμε μια παράδοση ιεράν και έναν θησαυρό πολύτιμο. Αλλά δυστυχώς, πόσοι είμαστε, δεν ξέρουμε, ας είναι ο άλλος εγγράμματος, ας είναι επιστήμονας, ας κρατά στα χέρια του ένα μάτσο από διπλώματα και ας πήγε στο εξωτερικό και ας σπούδασε όπου να είναι. Δυστυχώς, ξέρει πολλά, δεν ξέρει όμως την Ορθοδοξία, ούτε το αλφαβητάριο της Ορθοδοξίας δεν γνωρίζει. Γι' αυτό ακριβώς περιφρονούμε αυτή την μεγάλη, των μεγάλων αυτών θησαυρών. Γι' αυτό αγαπητοί μου, απόψε που έχω την τιμή να μείνω εδώ, εις τον ναό της Νέας Ιωνίας, που μας υπενθυμίζει ένα ολόκληρο ελληνισμό, μια ολόκληρη φυλή, που μας υπενθυμίζει ένα Ορθοδοξία, αυτός αυτή την ημέρα, την τρίτη Κυριακή των νησιών. Σήμερα λοιπόν ως θέμα της ομιλίας εκλέγω την Ορθοδοξία. Θα αποδείξω αγαπητοί μου με απλά λόγια ότι εμείς πρέπει να καυχόμεθα για την Ορθοδοξία μας. Γιατί άραγε, έτσι απλός κούφιος λόγος, όπως μερικοί καυχιόνται για διάφορα πράγματα, το καύχημά μας δεν εμάθειον. Το καύχημά μας έχει ουσία και περιεχόμενο. Καυχόμεθα για την Ορθοδοξία μας. Γιατί, πρώτα, διότι είναι η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη, είναι η αρχαία Εκκλησία. Τι θα πει είναι η αρχαία Εκκλησία? Είναι η Εκκλησία των Πατριαρχείων, των τεσσάρων πρώτων μεγάλων Πατριαρχείων. Εδώ, στα κόμματα της Ορθοδοξίας, ύπλωσε η Ορθοδοξία. Πρώτα είναι το πρώτο Πατριαρχείο, είναι η Μήτρη Σιών, ερυάνθρωπος, είναι τα Ιεροσόλυμα. Πόσο μας συγκινεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα σπορομονάς της Μεγάλης Εβδομάδος, όταν ακούαμε «Ιδού αναβάλλομεν στα Ιεροσόλυμα». Ναι, εκεί, στην Ορθοδοξία, στον χώρο αυτό, εκεί, σε ένα μικρό χωριουλάκι, άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθενε πέμπτη, υπήντη το τρόπο το χέρι. Εκεί, στον Ιορδάνη ποταμό, μες στα ρήθρα του Ιορδάνου ποταμού, εβαπτίστη ο Κύριος. Στα βουνά και στα λαγκάδια περιπάτησε ο Χριστός μας, στα Ιεροσόλυμα. Εκεί ήταν που ετέλεσε το μυστικό δείπνο. Εκεί ευάδισε την οδόν του μαρτυρίου επάνω στο Γολγοθά. Και
Και εκεί μέσα στα Ρωσόλυμα ακούστη το πρώτο μήνυμα, το χαρμόσυνο μήνυμα που συνευκρόνησε τους αιώνας. Το μήνυμα της Αναστάσεως. Και εκεί έγινε το θαυμαστό γεγονός της Πεντηκοστής. Λόγιας πυρός εν είδη γλωσσών επεφύτησαν στους Αγίους Αποστόλους. Στα Ρωσόλυμα λοιπόν. Είναι το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Αλλά εκτός από τα Ιεροσόλυμα, η Ορθοδοξία μας έχει κι άλλο Πατριαρχείο. Έχει άλλο διαμάντι. Και το άλλο αυτό διαμάντι είναι το Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Αν αρωτήσετε, όλοι μας, 700-800 εκατομμύρια άνθρωποι λέγονται χριστιανοί. Αν ρωτήσω όμως, ποια είναι η πόλη, ποια είναι η πόλη που για πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί, θα δείτε ότι η πόλη, η πρώτη πόλη που ονομάστηκαν χριστιανοί είναι η Αντιόχεια. Εκεί το πρώτο, οι μαθητές του Χριστού, οι οπαδοί του Χριστού έπαιρναν το όνομα χριστιανοί. Στην Αντιόχεια επίσης εκήρυξε ο μεγαλύτερος ιεροκήρυξης των αιώνων, που δεν υπάρχει άλλος ιεροκήρυκας, το Αηδόνι του Άμβωνος, που εκελάδισε μελωδικά την αγάπη του Χριστού μας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και αν αφήσουμε τα πατριαρχία αυτά και προχωρήσουμε προς τα πέρα και διαβούμε τον Ταύρο, τα όρη του Ταύρου, τα σκυρά και απότομα αέρι του Ταύρου, τότε αδελφοί μου θα μπούμε σε μια χώρα, μια χώρα που εγώ την ονομάζω την Κούνια, όπως στο σπίτι υπάρχει η Κούνια και η Κούνια μες στην Κούνια το μικρό παιδί αναπτύσσεται, έτσι και η Ορθοδοξία μας έχει την Κούνια της. Και εκεί υπήρξε η Κούνια που εμεγάλωσε ο χριστιανισμός. Και η Κούνια της Ορθοδοξίας είναι η Μικρά Ασία. Ναι αδελφοί μου, πού να πάμε, πού να βαδίσουμε στα Άγια Χώματα της Μικράς Ασίας. Όπου να πας, εκεί, Σνίκια, Νικομίδια, Χαλκιδόν, Έφεσος, Άγκυρα, είναι οι τόποι, οι πόλεις που συνήθαν οι οικουμενικές σύνοδοι, οι τοπικές και οι οικουμενικές σύνοδοι. Αν πάμε μέσα στην καρδιά της Μικράς Ασίας, θα δούμε την Κεφάλια, που εγεννήθη ο μεγάλος φωστήρας της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος. Αν προχωρήσουμε προς τα επάνω, προς τον πάντο, θα συναντήσουμε τη Σεβάστια, κοντά στη λίμνη που 40 παιδιά ήρωες στη λίμνη την παγωμένη παράδωσαν την ψυχή τους, την πάνλευκο ψυχή τους, στα ουράνια οι 40 μάρτυρες. Και αν πάμε προς την Τραπεζούντα, θα συναντήσουμε εκεί μέσα στις σπηλιές και μέσα στα βράχια Αγίους Ασκητάς. Θα συναντήσουμε δυο μοναστήρια αλυσμόνητα. Θα συναντήσουμε το μοναστήρι Σουμελά και Περιστεραιώτα που ήταν φάροι που εφώτιζαν αιώνας. Και αν κατεβούμε προς τα κάτω, θα συναντήσουμε τη Σμύρνη μέσα στην οποία αναμαρτύρησε ο Πολύκαρπος. Και όλα τα μέρη της Μικράς Ασίας μας υπενθυμίζουν την Ορθοδοξία. Ναι, όποιος θέλει να μάθει την Ορθοδοξία, να δει τι ήταν η Μικρά Ασία, ας διαβάσει τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Εκεί απάνω λέγει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ότι αυτά αστέρια λέει. Όπως δεν υπάρχουν μόνο, όπως τον ουρανό λάμπουν τα αστέρια, έτσι στη Μικρά Ασία 7 μεγάλα αστέρια ήταν οι πρώτες εκκλησίες, ήταν η Έφεσος, ήταν η Σμύρνη, ήταν η Φιλαδέλφια, ήταν η Πέργαμος, ήταν τα Θυάτυρα, ήταν η ήταν Λαοδίκια, όλες αυτές οι πόλες, 7 αστέρια που εφώτισε τον κόσμο. Και αν αδέρφια μου, περάσουμε τον Ελίσποντο, θα βρεθούμε πια στην κεντρική Ελλάδα. Εδώ είναι η πρώτη πόλη, η Καβάλα, απ' έξω στους Φιλίππους, τα ερείπια των Φιλίππων, εκεί είναι η πρώτη πόλη που εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ, επάνω κοντά στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη, στα μάρμαρα της Ακροπόλεως, εκήρυξε το μεγάλο του κήρυγμα ο Απόστολος Παύλος. Και στην Κόρινθο άστειλε τις δυο πολύτιμες επιστολές του προς Κορινθίους. Αλλά παρολίγο να ξεχάσω. Να ξεχάσω την Εκκλησία την Μεγάλη. Που την Εκκλησία το Πατριαρχείο του Ένδοξου. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Που 1000 χρόνια ολόκληρα ήταν βάρος που εφώτιζε Ανατολή και Δύση. Από μέσα από την πόλη, από μέσα από το Πατριαρχείο αυτό
βγήκανε μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες. Από εδώ βγήκαν οι Απόστολοι και έφτασαν μέχρι το Δούναβι ποταμό και μέσα, μέχρι τα ωράλια όρη και βάπτισαν τους ανθρώπους και τους έκαναν χριστιανούς. Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βαλκάνια έπειραν το βάπτισμα. Οι άγριοι αυτοί που τρώγαν βελανίδια μες στα άγρια δάση και δεν γνώριζαν αλφάβητο και ζούσαν μέσα στις σπηλιές και έτρωγαν ένας όλος. Αυτοί που δεν είχαν θρησκεία, όλα αυτά τα έθνη τα βαφτιστήκαν μέσα στις κολυβήτρες, μέσα στην κολυβήτρα της Κωνσταντινούπολεως. Αυτό ήταν το Πατριαρχείο. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, λέγω ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η αρχαία Εκκλησία, είναι η Εκκλησία των Πατριαρχείων. Αλλά δεν είναι μόνο η Εκκλησία των Πατριαρχείων, είναι και κάτι άλλο ακόμα η Εκκλησία μας. Είναι η Εκκλησία των Παραδόσεων. Τι θα πει είναι η Εκκλησία των Παραδόσεων? Είναι η Εκκλησία που έμεινε πιστή στην παράδοση. Σε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι στήγεται και κρατείται τας παραδόσεις, τας οποίας εδιδάξετε δια του λόγου, είτε δια του λόγου είτε δια των επιστολών. Η δική μας Εκκλησία είχε φόβον και τρόμον και έχει τον φόβον αυτό να μην βγει ούτε μία γραμμή από την παράδοση των πατέρων. Δηλαδή πόσο τρέμει η Εκκλησία να μην βγει καθόλου έξω από τη γραμμή? Πόσο τρέμει? Τρέμει όπως τρέμει αυτός που κρατεί το βολάν να μην βγει λίγο έξω από τη γραμμή. Τρέμει όπως τρέμει αυτός που κυβερνάει το πλοίο στον ωκεανό, που λίγο να βγει από τη γραμμή θα πέσει στα βράχια. Τρέμει η Εκκλησία μας να μην βγει από τη γραμμή, από το δρόμο το βασιλικό που εφάραξε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Ναι, φοβείται η Εκκλησία μας. Τι φοβείται? Φοβείται την κατάρα. Τι κατάρα? Λέγει η Αποκάλυψη. Εάν βρεθεί άνθρωπος και προσθέσει κάτι, εάν βρεθεί άνθρωπος και προσθέσει κάτι σε αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο, αυτός ο οποίος θα προσθέσει κάτι θα έρθουν επάνω του επληγέ του Φαραώ. Και αν λέει βρεθεί κάποιος που θα τολμήσει να βάλει το δαχτυλάκι του, να αφαιρέσει κάτι, ένα λιθαράκι να αφαιρέσει, να βγάλει ένα λιθάρι από την οικοδομία αυτή της Εκκλησίας, όποιος τολμήσει το κατεραμένο του χέρι να το αγγίσει απάνω στα Άγια και να αφαιρέσει κάτι από την Εκκλησία του Χριστού μας, αυτός λέει το όνομά του θα σβήσει στο βιβλίο της ζωής. Ούτε ένα ιώτα. Ουρανός και γη παρέψονται, υδρόγειο μου παρέρθωση. Δεν επιτρέπεται ούτε ελάχιστο. Μάλιστα, φοβείται η Εκκλησία τας αράσεις, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στον Μέγα Αθανάσιο που τον είχαν εξορίσει η εξορία, επήγαν και του είπαν, γιατί να είσαι εξορία, γιατί να είσαι μακριά από τα πνευματικά σου παιδιά, γιατί να υποφέρεις, δεν θέμε τίποτα από σένα, απλώς ένα γιώτα. Εκεί που λέγει ο Μωούσιος το πατρί διού τα πάντα εγένετο, εμείς θέλουμε στο Μωούσιος να προσθέσει ένα γιώτα, από ο Μωούσιος να γίνει ο Μιούσιος. Ο Μωούσιος Θεός, ο Μιούσιος άνθρωπος. Το κατάλαβε ο Μέγας Αθανάσιος και του λέγει, κόβεις τα χέρια μου, μα δεν προσθέτω εγώ το γιώτα αυτό, γιατί άμα προσθέσω το γιώτα αυτό στο σύμβολο της πίστεως, πάβει πλέον η Ορθοδοξία, πάβει η θρησκεία να έχει Θεό, αλλά να έχει απλός άνθρωπο. Όχι λέει, ο Μωούσιος το πατρί διού τα πάντα έγινε το. Και έμεινε εκεί ακρόνητος βράχος. Τίποτε απολύτως. Αδελφοί μου, δεν έχω καιρό να αναλύσω το γνώρισμα αυτό της Ορθοδοξίας. Να αποδείξω επάνω με αυτά παραδείγματα τι είναι αυτή η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ένα μόνο σας λέγω. Ξέρετε τι είναι Ορθοδοξία?
Η Ορθοδοξία είναι σαν το μάτι σας. Έτυχε ποτέ στο μάτι σας να πέσει ένα σκουπιδάκι εκεί που περπατάτε? Έτυχε ποτέ στο μάτι σας να πέσει μια τρίχα? Μόλις πέσει μια τρίχα, το μάτι δακρύζει. Θέλει να τη βγάλει, σταματάς. Παίρνεις το μαντήλι σου, βγάζεις το καθρέφτη να βγάλεις την τρίχα. Και αν βγάλεις την τρίχα να κουφίζεσαι, δεν μπορεί να δουλέψεις. Το μάτι δεν θέλει τρίχα. Όπως το μάτι δεν θέλει τίποτα μέσα και πρέπει να είναι καθαρό το μάτι, έτσι και η Ορθοδοξία μας δεν θέλει τίποτε απολύτως. Αγνή αμόλυντος παθαίνος του ουρανού. Αγαπώ την Ορθοδοξία, γιατί μέσα σε αυτή είναι τα πατριαρχία μας τα ένδοξα. Αγαπώ την Ορθοδοξία, γιατί μέσα σε αυτή την Ορθοδοξία είναι οι παραδόσεις. Πιστεύουμε ότι επίστευαν οι μάρτυρες. Πιστεύουμε ότι επίστευαν οι Απόστολοι. Πιστεύουμε ότι επίστευε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά υπάρχει ακόμα και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ήμαθα καυχόμεθα για την Ορθοδοξία μας. Ποιος είναι ο άλλος αυτός λόγος? Είναι ότι η Εκκλησία μας δεν είναι μόνο η αρχαία Εκκλησία. Δεν είναι μόνο η Εκκλησία των παραδόσεων, των μεγάλων παραδόσεων. Αλλά είναι ακόμα η Ορθοδοξία μας τι είναι? Είναι η Εκκλησία του Μαρτυρίου και του Αίματος. Καμία άλλη Εκκλησία δεν μπορεί να καυχηθεί για το μαρτυριό της και τους διωγμούς της. Μάλιστα, ανοίξτε, πάρτε αυτά. Αχ, κατηρωμένα χρόνια, βλάσιμα χρόνια που κλείσαμε τα Άγια Βιβλία του Θεού μας και ανοίξαμε τα βιβλία του Διαβόλου και διαλύθηκε ο κόσμος. Ανοίξτε αυτά τα Άγια Βιβλία, τα σημερινά βιβλία. Προ 200 χρόνια που δεν υπήρχαν πανεπιστήμια και ακαδημίες, που ήταν αγράμματοι άνθρωποι μέσα στη Μικρά Ασία, αν ρωτούσες ένα χριστιανό τη Κεσάρια, τη Σμύρνη, τη Ατάλεια, και του έλεγε σε εδώ, σήμερα τι γιορτάζει η Εκκλησία μας, τι γιορτή έχει σήμερα, δεν ήξερα μόνο τις μεγάλες γιορτές του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου ή του Αγίου Σπρίδωνος, όχι, ήξεραν και τις μικρές γιορτές. Γιατί κάθε μέρα η Εκκλησία μας έχει γιορτές. Αν ρωτούς λοιπόν ένα χριστιανό, προς 200 χρόνια τι γιορτάζουμε, θα σου λέει τι γιορτάζουμε. Ήξεραν τις γιορτές. Αν ρωτήσεις σήμερα, ποιος γιορτάζει σήμερα, τι νους είναι γιορτή σήμερα? Σήμερα η μέρα, ναι. Ανοίγω λοιπόν το ορτολόγιο και λέγει, δεν είναι μόνο η γιορτή του Σταυρού, της Σταυροπροσκυνήσεως. Εκτός αυτής της εορτής της κινητής, υπάρχει και άλλη εορτή για κίνητος. Είναι εορτή. Εορτάζουν σήμερα δυο νέοι. Ποιοι εορτάζουν? Η Αγία, η Θεοδώρα και ο Δίδυμος. Ποια είναι αυτή η Θεοδώρα και ο Δίδυμος? Μικρασιάτη ήτανε. Τι ήτανε, τι κάνουν αυτοί? Νέα ήτανε. Λουλούδι. Ζουμπούλι του ουρανού. Και την άρπαξαν. Ιδωλολάτρες. Και την έριψαν σε σπίτι αμαρτωλό, για να την καταστρέψουν ηθικώς. Αλλά ενώ εκεί η Θεοδώρα, η νέα αυτή η Ορθόδοξος, έκανε την προσευχή της, ξαφνικά στην πόρτα του σπιτιού του αμαρτωλού παρουσιάστηκε ένας νέος αξιωματικός, με στολήν αξιωματικού, ήταν αξιωματικός, ο Δίδυμος, χριστιανός, που μπήκε μέσα. Τρόμαξε η κοπέλα. Νόμισε πως ήταν ο άνθρωπος που θα καταστρέψει το άνθος αυτό του ουρανού. Αλλά αυτός δεν μη φοβάσαι, αδελφοί μου, πνευματικοί μου αδελφοί. Ήρθα εδώ, βγάζει τη στολή του τη στρατιωτική. Δίνεται αυτή στρατιωτικά και την αφήνει και βγαίνει. Το πουλί μέσα από τη φυλακή και μένει αυτός. Και σε λίγο τον πιάνουν αυτόν, τον πιάνουν αυτοί και οι δυο διαμαρτύρησαν. Ο ένας για να φυλάξει την Παρθενία, που είναι μεγάλο άνθος εδώ στο έθνος μας. Ο δε ιδεάλι, γιατί έφυγε μέσα από τα κάτεργα του σπιτιού εκείνου. Σήμερα λοιπόν και μόνον αυτοί, δεν είναι μόνον η Θεοδώρα και ο Δίδυμος, οι δυο αυτές ουράνιες υπάρξεις που αμαρτύρησαν. Εκτός αυτών σήμερα εόρτασε και κάποιος άλλος, ο Ζήνων, ο Άγιος Ζήνων. Ποιος ήταν ο Άγιος Ζήνων? Ο Άγιος Ζήνων ήταν έως και αυτός που τον πήρανε και τον άλυψαν, όπως βλέπετε στους δρόμους, και αλείπουν τους δρόμους με πίσα
Έτσι κάλυψαν το κορμί με πίσα και του έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν λαμπάδα, πραγματική λαμπάδα στο Θεό. Μόνον αυτοί. Πού να πάμε, να ανοίξουμε στα Ιβρία, να ανοίξουμε την ιστορία, 2-3 παραδείγματα. Για να σας αποδείξω ότι αυτή η εκκλησία μας είναι η εκκλησία του μαρτυρίου και του αίματος. Για, πάμε στα παλιά τα χρόνια. Πάμε στο 156 μετά Χριστόν, στα πρώτα χρόνια του. Πάμε στη Σμύρνη την Πολύκλαυστο. Έχει μαζευτεί κόσμος. Στο θέατρο της Σμύρνης κόσμος σαν στον υποδρόμιο. Τι θέλουν, τι ζητούν. Α, είναι ένας γέρος με άσπρα μαλλιά, κάτασπρα. Είναι 86 χρονών. Τον έχουν πια, τον έχουν δέσει. Πλησιάζουν αυτό, τι κακούργημα έκανε. Κάνα κακούργημα. Το μόνο κακούργημα ότι ήταν χριστιανός. Και μόνο χριστιανός, επίσκοπος χριστιανός. Ο Πολύκαρπος ο Άγιος. Και του λέγουν. Του λέγουν. Γέροντα, γέρος πια είσαι, σεβόμεθα τα άσπρα σου μαλλιά. Ένα ζητούμε από σένα, τι ζητάτε, τι θέλετε από μένα. Λέει ένα, βλασφήμισε το Χριστό και θα είσαι ελεύθερος. Και απαντά ο Πολύκαρπος. 86 χρόνια, 86 χρόνια από μικρά μου χρόνια υπηρετώ τον Χριστό. Και πώς να βλαστινείς τον Χριστό, τον ευεργέτη μου. Και αμέσως οι Εβραίοι μάζεψαν χρήγανα και τώρα καψολό ζωντανό. Περνάνε τα χρόνια, κυλούν τα χρόνια. Φεύγουμε από τη Σμύρνη και ερχόμαστε στη Χιό που να παίζει από τη Σμύρνη. 1822. Τέτοιες μέρες πάνω κάτω. Μπήκαν στο νησί Τούρκοι. Τα χρόνια της Επαναστάσεως, το κάθε, μαζέψανε στην παραλία, στην αμμουδιά της Χίου, μαζέψανε 40.000 γυναικόπαιδα. Μυρμηγιά, ξαφνικά ένας Τουρκαλάς πήγε και ξερίζωσε μέσα από την Αγία Τράπεζα ένα σταυρό, ένα σταυρωμένο. Άμα τον είδαν τον σταυρωμένο, 40.000 γυναικόπαιδα δάκρυσαν τα μάτια τους. Τι κάνει αυτό. Πάνει ο Τουρκαλάς που τα χέρια του ήταν στα δρέμα από τα παιδιά των Ελλήνων. Πάνει αυτός το σταυρό στην αμμουδιά και λέει όποιος από εσάς θα πατήσει το σταυρό θα ζήσει. Όποιος δεν πατήσει το σταυρό θα πεθάνει. Ούτε ένας αδέρφια μου, ούτε ένας δεν επέστρεψε το σταυρό και σφάγισαν. Και γέμισε και κοκκίνησε το αίμα του Αιγαίου από τους μάρτυρας. Ποια φυλή, ποιο έθνος, ποια εκκλησία φράγκων και λίγων έχει να παρουσιάσει τέτοια λέωθη μαρτύρων. Περνάνε τα χρόνια. Με τα 100 χρόνια αυτό έγινε το 1822. Με τα 100 χρόνια δεν κοκκίνησε πια τα λιμάνια της Χίου. Κοκκίνησε μέσα η Σμύρνη μας. Τι, πώς κοκκίνησε. Πώς ήτανε. Πρώτου 1922, πρώτης καταστροφής της Μικράς Ασίας, παίρνω το χάρτη, διαβάζω τη γεωγραφία και λέει η γεωγραφία από τη Σμύρνη μέχρι κάτω την Αρμενία. Ήτανε πόσοι χριστιανοί. 3 εκατομμύρια χριστιανοί ήτανε. Με τα μοναστήρια τους, με τα σχολιά τους, με τα νοσοκομεία τους, με το εμπόριό τους, με την ακμή τους, την ένδοξη ακμή τους. Και πόσοι μείναν από εκεί, από τη 3 εκατομμύρια Ελλήνων της Μικράς Ασίας, πόσοι έμεινε αδέρφια μου, κόσμο και Ευρώπη, θα πληρώσεις με τόκο και επιτόκιο τα εγκλήματά σου εις την Μικράν Ασία που διάπραξαν τα παιδιά της Άγα. Πόσοι έμειναν. Η μισή 1,5 εκατομμύριο. Οι άλλοι. Ναι, ήμουν μικρό παιδί, σαν για αυτό το παιδάκι και μικρότερος ακόμα. 4, ήμουν μεγαλύτερος από αυτό το παιδί.
ήμουν σε ένα νησί, μικρό νησί. Είχε γίνει καταστροφή. Και βλέπουμε στο λιμάνι να έρχεται ένα καράβι. Από στόμα σε στόμα έρχονται οι πρόσφυγες. Όλο το νησί μαζεύτηκε να δει τους πρόσφυγες γυμνούς με την ψυχή στα δόντια. Και να η πρώτη μπάρκα. Δεν θα το ξεχάσω, αδερφοί μου, ποτέ. Όσο ζω στον κόσμο τούτο, δεν θα ξεχάσω. Που ήμουν στην πρώτη μέρα στο μουράγιο του νησιού μου και βλέπω το καράβι να έχει τη σημαία κατεβασμένη στα μεγάλη Παρασκευή. Και να καταλάβουν στις βάρκες τα γυναικόπαιδα γυμνά, ξυπόλυτα, κλαμμένα, βρυμμένα. Κατέβαιναν. Δεν είναι αυτό, αδερφοί, που με συνεχίζει. Κάτι άλλο. Η βάρκα, την πρώτη βάρκα, ήταν κρατούσαν μια εικόνα. Ήταν εικόνα του μεγάλου βασιλείου που την έφερα από την Κεσαρία και βγήκαν έξω. Και μόλις ήταν έξω, σταμάτησα. Πέθανε στο χώμα της ελεύθερης πατρίδος. Πλήσαν τα χώματα αυτά και μετά όλο το γυναικόπαιδο εκείνο πήγε στην εκκλησιά να προσκυνήσει το Θεό και να αρχίσει την εικόνα της Αγίας του μεγάλου βασιλείου. Είναι η εκκλησία του μαρτυρίου, είναι η εκκλησία του αίματος. Αλλά αγαπώ παραπάνω από τη μάνα μου την Ορθοδοξία. Γιατί μέσα στην Ορθοδοξία είναι τα Πατριαρχία μας ένδοξα. Αγαπώ την εκκλησία μου, γιατί η εκκλησία αυτή είναι η παράδοση των αιώνων. Δεν ξέρω εγώ ευεργέτες της Ελλάδος που γράφουνε, που δίνουν από τα κλεμμένα, που δίνουν από αυτά που κλέπτουνε, που πετάνε και λέγουν και γράφουν τα ονόματά τους στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω εγώ ευεργέτες της Ελλάδος. Ένα μόνο ευεργέτη γνωρίζω της Ελλάδος. Που αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχαν εκείνοι. Και ο μεγάλος αυτός ευεργέτης είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Μάλιστα, αδελφοί μου. Δεν διαβάζετε τα κοιτάπια, δεν ανοίγετε τις ιστορίες να δείτε. Τι να δούμε. Όταν για τα σαμαρτία έπεσε η πόλης και εκείνος ο Μωάμεν επάνω στο άλλο ο Καβάλα. Πήγε μέσα στην Αγιά Σοφιά να μαγαρίσει την Αγιά Σοφιά και το άλογο του περήφανο, το άτι του, προχώρησε μέσα εκεί στο Άγιο Θυσιαστήριο. Τότε όλοι οι πλούσιοι του Βυζαντίου, όλοι οι άρχοντες και όλοι οι γραμματισμένοι, καπνός είναι και διαλύθησαν. Σκοθήκανε με τα καράβια των ετών και φύγανε στην Ευρώπη. Καλή ώρα, που δεν θέλω να κάνω τίποτα, δεν θέλω, πατρίδα μου, σε αγαπώ, τα βάσανά σου μεγάλα, να μην ξανασυμβούν. Αν συμβεί όμως τίποτε, όλοι οι πλούσιοι θα φύγουν με τα ελικόπτερα και τα πλάνα και θα μείνω εμείς και ο πτωχονός, να δώσουμε άλλη μια φορά το παρόν εδώ στον τόπο μας. Έτσι, όταν μέσα στην πόλη έπεσε με το άλογο του αυτός, πληρώσανε μέσα στα καράβια οι πλούσιοι του Βυζαντίου, και οι ρογάδες και οι επίσημοι και φύγανε. Ποιος έμεινε κοντά στο λαό να σπογγίσει τα δάκρυά του, να τον πραλύνει, να τον ενθουσιάσει, να τον λεκτρήσει, να τον σώσει. Ερωτώ την ιστορία, ερωτώ τους τάφους, ερωτώ τα βουνά, τα θαλάσσας. Ποιος η εκκλησία του Χριστού, η ορθόδοξη εκκλησία. Αυτή σαν την όρνητα. Έχετε δει την όρνητα. Η όρνητα όταν δει τον κλώσσα, όταν η κλώσσα δει απάνω στο ουρανό στο γεράκι, δεν θα δείτε. Άγγισε στο αγώνα, αμέσως κράζει όρνητα και βάζει κάτω από τη στεριά της τα πουλιά της και τα σώζει. Έτσι η εκκλησία μας σαν γλώσσα του Χριστού μας μάζεψε τα παιδιά της τα όρημα. Αυτή άνοιξε σχολιά στα μοναστήρια και δίδαξε το οχτώικο και τα Ευαγγέλια του Χριστού μας. Αυτή άνοιξε νοσοκομεία περιλάει. Αυτή μάζεψε τα ορφανά και τις χείρες. Αυτή στάλαξε ελπίδες και κάψε τη σπίθα του γένους μας. Και όταν ήρθε η ώρα, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αυτό το ράσο αυτό έγινε σημαία, φλάβουρο λευτεριάς.
Αδελφοί μου, να αναφέρω ονόματα. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Ένα ξέρω. Ότι στον αγώνα του 21 μετρήστε. Μετρήστε. Σε κάθε 10 λαϊκούς ήταν ένας δροσοφόρος. Πόσοι έπεσαν, πόσοι έπεσαν. 6.000 δροσοφόροι έπεσαν στο πεδίο της μάχης για να ζήσει η πατρίς ελευθέρα. Ποια εκκλησία έχει να δείξει τέτοια δρακαθήματα και να ζητήρω. Η εκκλησία μας, η πτωχιά μας εκκλησία ήταν πάντα κοντά στο λαό της. Ναι, έτσι διατελειώνω. Ένας από τους νέους ποιητάς μας, ο Κρυσάρης, όταν το 1890, το 1890 στην πόλη, ήτανε ημέρες μάρτες. Ένας Αβδούν Χαμίτ, ένας απέστειος σουλτάνος, έστειλε μήνυμα στο Πατριαρχείο και λέγει εις τον Πατριάρχη των Γερμανών, τον Πέμπτο, τον Μινάχη, τι του λέει. Μέχρι το βράδυ θα υπογράψεις διαζύγιο να χωρίσεις μια Ελληνίδα και να πάρει ένα Τούρκο. Θα χωρίσεις, του λέει. Και τότε απάντα, προτιμώ να κόψετε και τα δυο μου χέρια και το λαιμό μου και τα πόδια μου παρά να υπογράψω διάταγμα τέτοιο. Το ανδρόγυρο μόνο το φτιάρι το γορίζει. Μόνο το φτιάρι το γορίζει. Αχ, πατέρες Άγιοι, Πατριαρχία πανέσμοξα που δεν φοβηθήκατε να βγουν χαμή. Τι διατάσσει αμέσως ο Πατριάρχης. Να κλείσουν όλες οι εκκλησίες. Παραμονές Χριστουγέννων. Άκλεισες όλες οι εκκλησίες. Ούλα, διωγμός οι εκκλησίες. Εσύ και η Ευρώπη. Εσύ και ο κόσμος. Και τη νύχτα των Χριστουγέννων χτυπούσαν χαρμόσυνε οι καμπάνες. Ενίκησε το Πατριαρχείο. Εγωνάτισε να βγουν χαμή που τον έφερε ολόκληρος η Ευρώπη. Γιατί επάνω στους θρόνους ήταν ήρωες, ήταν τιτάνες, ήταν γίγαντες, ήταν αστέρια, ήταν. Αυτή ήταν η εκκλησία μας αλήθεια. Ναι, και τότε στα Γιάννενα, μικρό παιδί, 10 χρονών, περπατούσε στους δρόμους των Γιαννίνων, μέσα στα καρτερίμια τα Γιαννίνων, κοντά στη λίμνη μας, περπατούσε ένα παιδί, μικρό παιδί, πτωχό παιδί, ξυπόλυτο, που είχε στην καρδιά του την Ελλάδα, ο ποιητής Κρυστάλλης. Κι άμα τον πατέρα του άκουσε να χτυπάνε καμπάνες και ρωτάει τον πατέρα, πατέρα τι γίνεται, ενίκησε το Πατριαρχείο, τον Αβουλχαμί, ενίκησε παιδί μου, ενίκησε. Και τότε γονατίζει ο Κρυστάλλης και λέει, ω θρησκεία μας, ορθοδοξία μας, γλυκιά μας μάνα, εσύ η μάνα μας που σκορπάς χίλιες χρυσές ελπίδες. Αδελφοί μου, τελείωσα. Το θέμα είναι απέραντο. Δεν θέλω να σας κουράσω ακόμα. Θέλω να σας απολύσω εν ειρήνη. Διευχών του Αγιωτάτου Πατρός ημών, Θεοφιλεστάτου Μητροπολίτου, Πατάρων, Κύριο Μελετίου, ο οποίος αποτελεί μια ενσάρκωση της Ορθοδόξου ημών πίστεως της Αμερικάς. Πριν τελειώσω, σας λέω ότι ο φτωχός μου λόγος απέδειξε απόψε 4 πράγματα. Απέδειξε. Ούτω καύχημα. Ας καυχούνται άλλα έθνη για άλλα πράγματα. Εμείς για άλλα θα καυχόμεθα για την Ορθόδοξα. Καυχόμεθα για την Ορθοδοξία μας. Γιατί είναι η πιο αρχαία εκκλησία του κόσμου. Καυχόμεθα διότι είναι η εκκλησία των παραδόσεων. Καυχόμεθα διότι είναι η εκκλησία του αίματος και του μαρτυρίου. Καυχόμεθα διότι είναι η μεγάλη ευωριά της του γένους μας και του έθνους μας. Αδελφοί μου, καύχημα μας είναι. Όχι μόνο καύχημά μας. Τι είναι ακόμα η εκκλησία μας. Τι είναι η εκκλησία μας ακόμα. Τι είναι μια λέξη. Τι είναι η εκκλησία. Μανάδες, πατεράδες, λαό ολόκληρο που συγκινούμε γιατί μας το αίμα σας βγάλει αίμα λαού μεγάλου λαού. Είστε μικρά εδώ κατοικημένα ολόκληρο στη Σμύρνη και η Ατάλια και η Κεσάρια. Είστε παιδιά ηρών και εγγόνια ηρών. Τι η εκκλησία μας τι είναι ακόμα. Ελάτε εδώ πέρα. Αλλά τι είναι η εκκλησία μας. Είναι η ασφάλειά μας. Η ασφάλειά μας. Δεν μου λέτε. Το απρόβατο, το αρνί. Όταν φύγει από το μαντρί, όταν φύγει το αρνί από το μαντρί, το τρώνει λύπη. Και εδώ είναι το μαντρί. Εδώ μέσα η εκκλησία μας είναι το μαντρί του Χριστού.
Όχι, χριστιανοί θα μείνουν εδώ, έχουν την ασφάλεια της σωτηρίας των. Έξω από την Ορθοδοξία νίκη βαρύς κυκλοποιημών περιπατούς. Ναι, εδώ να μείνουμε. Εδώ, εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας να μείνουμε. Και προφητεύω, όχι εγώ. Τι, να στραρεί. Γράψατε. Πολλά θα γίνουν. Ό,τι γράφει η Αποκάλυψη θα γίνει. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο θα γίνει. Τι, θα περάσουμε πολλά ακόμη βάσανα. Ένα γνωρίζω. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει ο χάρτης της Ευρώπης. Πολλά θα πέφτουν. Θα γίνουν πολλά στην Ανατολή. Ένα πιστεύω. Το πιστεύω καλά άνθρωπος. Ότι μια μέρα μέχρι τα άστρα. Μέχρι τα άστρα του ουρανού. Θα φτάσει η Ορθοδοξία. Μία πίμνη. Εις ποιμήν. Μία πίμνη Ορθοδοξία. Εις ποιμήν. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ον πέδες ημνείτε. Και υπεριψούτε εις πάντα τους αιώνας. Αμήν. Ο δε Κύριος διευθών των Αγίων Πατέρων ημών. Ας είναι με θυμών. Αμήν αδελφοί.